Καλησπέρα. Στην παρούσα ενότητα θα μιλήσουμε για το πώς βρίσκουμε τον αντίστροφο ενός πίνακα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Γκάους. Αρχικά, θυμίζω ότι για να είναι ένας πίνακας αντιστρέψιμος θα πρέπει να είναι τετραγωνικός, δηλαδή να έχει τον ίδιο αριθμό γραμμών και στυλών και επιπλέον η ορίζουσά του να είναι διάφορη του μηδενός. Την διαδικασία που ακολουθούμε θα την δούμε βήμα προς βήμα μέσα από το παράδειγμα που ακολουθεί. Έστω 3x3 πίνακας α που βλέπουμε στην οθόνη μας. Αυτό που θέλουμε είναι να βρούμε τον αντίστροφό του. Στο πρώτο βήμα, παίρνουμε τον πίνακα α και δίπλα του γράφουμε τον αντίστοιχο μοναδιαίο. Εφόσον ο πίνακας α που μας δόθηκε είναι ένας 3x3 πίνακας, ο αντίστοιχος μοναδιαίος θα είναι ο Ι3. Η κεντρική ιδέα της μεθόδου αυτής είναι εκτελώντας γραμμοπράξεις στη θέση του α να δημιουργηθεί ο μοναδιαίος πίνακας. Μόλις αυτό επιτευχθεί, σταματάμε τη διαδικασία, καθώς στη θέση που αρχικά βρισκόταν ο μοναδιαίος πίνακας Ι3 θα βρίσκεται τώρα ο ζητούμενος αντίστροφος. Στο δεύτερο βήμα, εκτελούμε τις γραμμοπράξεις που αναφέραμε. Ένα σημαντικό βοήθημα που μπορούμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας κάνοντας γραμμοπράξεις είναι να ονομάζουμε τις γραμμές του πίνακα, ώστε ανά πάσα στιγμή να είμαστε σε θέση να ελέγχουμε τον εαυτό μας ως προς τις πράξεις που γίνονται. Έτσι, αρχικά ονομάζω τις γραμμές του πίνακα ως R1, R2, R3. Στη συνέχεια, σε οποιαδήποτε γραμμοπράξη και αν κάνω, ονομάζω τη νέα γραμμή που προκύπτει με διαφορετική ονομασία, βάζοντας παράλληλα δίπλα αναλυτικά τις πράξεις που έγιναν ώστε να οδηγηθούμε σε αυτήν. Συνεχίζοντας τις γραμμοπράξεις, κάποια στιγμή οδηγούμαστε στο πολυπόθητο αποτέλεσμα. Παρατηρήστε ότι στο τέλος δημιουργήθηκε στη θέση του α ο μοναδιαίος πίνακας που θέλαμε. Έτσι, ο ζητούμενος αντίστροφος θα είναι αυτός που βρίσκεται στην αρχική θέση του Ι3. Προφανώς, η μέθοδος που παρουσιάσαμε εφαρμόζεται και σε μεγαλύτερους τετραγωνικούς πίνακες. Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε πλήθος μαθηματικών ενοτήτων σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο Facebook με τίτλο «Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών». Ευχαριστώ για το χρόνο σας.